Καλώς ήρθες στα διαδικτυακά μαθήματα γνώσεων. Μιλάμε για το κεφάλαιο 1, πράξεις με πραγματικούς αριθμούς, ερώτηση κατανόησης σελίδα 14, η ερώτηση 2. Να συμπληρώσετε μου λέει τις ισότητες. Έχει κάποιες πράξεις που πρέπει να τις κάνω για να βρω το αποτέλεσμά τους. Λοιπόν, ας τις δούμε όλες μία-μία. Στην πρώτη τι έχουμε. Στην πρώτη έχουμε μείον 3 συν 7. Έχω δηλαδή μία πρόσθεση. Στην πρόσθεση ποια ιδιότητα σημαντική ισχύει, η αντιμεταθετική. Η αντιμεταθετική τι μου λέει, ότι άμα έχεις δύο αριθμούς α και β και θες να τους προσθέσεις, είτε α και β πεις, είτε πεις β και α, αυτό είναι απολύτως ισοδύναμο. Επομένως, είτε πλην 3 και 7 πω, είτε πω 7 συν το πλην 3. Όταν έχω συν έξω από μία παρένθεση, αυτή την παρένθεση, τότε αυτή η παρένθεση, άμα θέλω να διώξω την παρένθεση, τι θα πάω και θα κάνω, θα γράψω τον αριθμό μέσα στην παρένθεση όπως είναι με το πρόσημο που είναι. Οπότε είναι 7 μείον 3, οπότε είναι 4. Β. Μείον 6 συν 6. Τι έχω? Έχω άθεσμα αντίθετων ποσοτήτων. Το πλην 6 και το 6. Άθεσμα αντίθετων ποσοτήτων μου δίνει αποτέλεσμα 0. Γ. Πλην 2 πλην 9. Τι έχω? Έχω ομόσημες ποσότητες. Είναι το πλην 2 και το πλην 9 που έχουν το ίδιο πρόσημο πλην. Οπότε και το αποτέλεσμά τους θα έχει πρόσημο πλην. Και τι αριθμός θα είναι το αποτέλεσμά τους? Θα είναι το 9 και το 2 άμα τα προσθέσω. Οπότε 9 και 2 μας κάνει 11. Οπότε το αποτέλεσμά τους θα είναι το πλην 11. Πλην 2 επί 1 τρίτο. Πρώτα απ' όλα κοιτάζω τι έχω. Έχω έναν αρνητικό αριθμό με έναν θετικό. Οπότε πλην επί συν, τι μου κάνει παιδιά, μου κάνει πλην. Και στη συνέχεια πολλαπλασιάζω 2 επί 1 τρίτο. Άμα το πολλαπλασιάσω αυτό, από δημοτικό, τι ξέρω τι είναι. Ο αριθμός θα πολλαπλασιαστεί με τον αριθμητή, οπότε 2 επί 1, 2 και παρανομαστής 3. 0 επί μείον 2 έβδομα. Ό,τι και να έχω, αφού έχω 0 επί κάτι, πάλι το αποτέλεσμά μου θα είναι πόσο? 0. Σίγμα τάφ. Μείον 4 πέμπτα επί μείον 5 τέταρτα. Τι έχω, άμα προσέξω, έχω πολλαπλασιασμό ομόσημων ποσοτήτων, δηλαδή πλην επί πλην. Πλην επί πλην δεν μου κάνει συν. Συν. Μπορώ και να το παραλείψω, να μην το γράψω καθόλου. Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζω αυτά τα δύο κλάσματα μεταξύ τους, οπότε τι θα έχω? 4 επί 5, αριθμητής και παρανομαστής 5 επί 4, δηλαδή τι έχω? Άμα διώξω τα ίδια, 4 φεύγουν, 5 φεύγουν, οπότε τελικά τι αποτέλεσμα έχω? Οπότε τελικά αυτό εδώ το κλάσμα μου δίνει αποτέλεσμα 1. Μείον 6 δια μείον 12 πέμπτα. Εδώ τι έχω? Έχω μία ποσότητα δια ένα κλάσμα. Αυτό πώς μπορώ να το κάνω? Πρώτα απ' όλα να καταλήξουμε στο πρόσημο. Έχω διαίρεση δύο ομόσημων ποσοτήτων. Πλην δια πλην. Πλην δια πλην μας κάνει συν. Οπότε το αποτέλεσμά μου θα έχει πρόσημο συν. Αυτό πώς μπορώ να το κάνω? Να το γράψω, να γράψω δηλαδή αυτή τη διαίρεση σε μορφή ενός κλάσματος. Δηλαδή να γράψω μείον 6 δια μείον 12 πέμπτα. Οπότε τι πάω να δημιουργήσω παιδιά? Πάω να δημιουργήσω την ποσότητα κλάσμα δια κλάσμα. Σωστά? Κλάσμα δια κλάσμα. Όμως ο αριθμητής μου δεν είναι κλάσμα, δεν πρέπει να τον κάνω και αυτόν ένα κλάσμα. Επομένως, εδώ που έχω μείον 6 δια 12 πέμπτα, τι θα πάω και θα κάνω? Θα σβήσω το μείον 6 και θα πάω και θα το γράψω σαν κλάσμα. Δηλαδή πώς θα το γράψω? Θα γράψω μείον 6 πρώτα. Είτε μείον 6 πω, είτε μείον 6 πρώτα, είναι απολύτως το ίδιο. Επομένως, τελικά έχω μείον 6
πρώτα διαμείον 12 πέμπτα. Να το ξαναγράψουμε λίγο. Μείον 6 πρώτα διά μείον 12 πέμπτα. Και ουσιαστικά θυμάμαι αυτό που μου μάθανε από πρώτη γυμνασίου. Δηλαδή τι, όταν έχεις κλάσμα διά κλάσμα, πολλαπλασιάζεις τους δύο άκρους μεταξύ τους και τους δύο μέσους. Οπότε τελικά το κλάσμα μου τι θα είναι? Πλην 6 επί 5 θα είναι πλην 30, οπότε ο αριθμητής μου θα είναι πλην 30 και ο παρανομαστής μου τι θα είναι? Πλην 12 επί 1, πόσο? Πλην 12. Επομένως τελικά το αποτέλεσμά μου είναι 30 δωδέκατα. Πλην 6 επί 5 μας κάνει πλην 30 δια πλην 12, οπότε τελικά το αποτέλεσμά μου είναι 30 δωδέκατα. Ας πάμε στο ήττα. Στο ήττα τι έχω? Πλην 8 πέμπτα δια συν 4. Ας το εξηγήσουμε αυτό σε μια καινούργια διαφάνεια. Ήττα πλην 8 πέμπτα δια συν 4. Πάλι έχω εδώ μια πράξη που είναι στην ίδια λογική με την προηγούμενη. Δηλαδή έχω μια αρνητική ποσότητα την οποία τη διαιρώ με μια θετική ποσότητα. Δηλαδή τι έχω? Πλην δια συν. Πλην δια συν μας κάνει πόσο? Πλην. Οπότε τελικά το τελικό μου αποτέλεσμα πρέπει να έχει πρόσημο πλην. Ποιο αποτέλεσμα θα είναι αυτό? Πάλι κάνω τα ίδια. Δηλαδή πάλι θα δημιουργήσω την ποσότητα κλάσμα δια κλάσμα. Οπότε τι έχω? Ο αριθμητής μου θα είναι το 8 πέμπτα, αυτό που έχω δηλαδή το κλάσμα μου. Ο παρανομαστής είναι 4. Δεν πρέπει να το κάνω και αυτό κλάσμα? Δεν θέλει πολύ σκέψη για να φανταστώ ότι είναι το 4 πρώτα. Είτε 4 πρώτα από είτε 4 είναι το ίδιο. Έφτιαξα κλάσμα δια κλάσμα, οπότε έχω ένα σύνθετο κλάσμα το οποίο θα το κάνω απλό ως εξής. Μας κάνει 8, 4 επί 5 μας κάνει 20, οπότε έχω το κλάσμα μείον 8 20. Ας το απλοποιήσω λιγάκι. Διαλέγω έναν αριθμό που να διαιρεί ακριβώς και το 8 και το 20. Αυτός ο αριθμός είναι το 4. Δηλαδή 8 δια 4 μας κάνει 2, 20 δια 4 μας κάνει πόσο? 5. Οπότε τελικά το αποτέλεσμά μου είναι μείον 2 πέμπτα. Άρα γυρίζω πίσω και γράφω ότι είναι μείον 2 πέμπτα. Και πάμε και στο θήτα. Στο θήτα έχω πάλι διαίρεση δύο ετερόσημων ποσοτήτων. Πλην δια συν. Πλην δια συν πόσο μου κάνει? Πλην. Οπότε τελικά το αποτέλεσμά μου θα έχει πρόσημο πλην. Τέσσερα τρίτα. Δια 4 τρίτα, δηλαδή κάτι δια κάτι, δεν μου κάνει αποτέλεσμα 1. Οπότε τελικά πλην 4 τρίτα δια 4 τρίτα μου δίνει αποτέλεσμα μείον 1. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Καλή συνέχεια.